Δεν επιτρέπεται κοντζά μαντράχαλος να είμαι αγνός του πατρός. Πρόσεχε παιδί μου, γιατί η ζωή είναι ζούγκλα και για να την αντιμετωπίσεις πρέπει να κάνω τον Ταρζάν, ξέρω. Παιδί μου! Πατέρα! Ποιος είναι! Εγώ! Είναι! Να πω! Άνοιξε! Μπήκα! Είσαι! Έπληχα! Τα αφεντικού ήρθε να ξαφρίσει πάλι τον πατέρα της. Κάνω και παρκέ. Άλλος ποιος έχει σειρά. Α, ωραίο μαλλί έχεις φίλε μου, αλλά τι να γίνει. Η πατρίς χρειάζεται θυσίες. Ναι. Με συγχωρείτε, επιστρέφω τάχιστα, ε. Αλλά τι να γίνει στενό της χώρου βλέπετε. Διάδρομος ήταν και το έκανα μαγαζί. Τι μαϊτός χωρίς φτερά.
χωρίς πατέρα και χαρά. Κύριε Θανάση! Κούκλα μου! Αμέσως! Καλώς το φως του ήλιου! Ορίστε! Με συγχωρείτε που σας ενοχλώ, κύριε Θανάση! Εσείς να με ενοχλήσετε! Θα ενοχληθώ αν δεν με ξαναενοχλήσετε! Ορίστε, μπράστε! Να σου βάλω και σε ένα λίγη! Κολόνια, τι να την κάνω εγώ την κολόνια! Έλατε! Κατερίνα, το ήθελες και το έκανες αυτό ή το έκανες κατά λάθος? Πώς δεν το ήθελα. Εγώ τι κάνω το μελετάω πρώτα. Ώστε δηλαδή ήταν φιλή εκ προμελέτης. Μάλλον. Γεια σου! Θα τις πας γλυκά. Γλυκά, ε. Με συγχωρείτε που επεμβαίνω. Εγώ αν ήμουν στη θέση σου θα τις πήγαινα λουλούδια. Ρε τι λουλούδια και σε κλαβάρε, ρε. Πάρε ένα καρπούζι, ρε, ένα πεπόνια, λουλούδια. Σιγά με τις πάει άνηθο και κρεμμυδάκια. Τόσο ξέρεις, τόσο μιλάς. Και εσύ που τα μάθες στο τσακαράδικο, ε. Λουλούδια πάνε μονάχα σκηδίες. Άκουσε με να σου πω, κύριε Θανάση. Άμα θες για να βγεις στο πρόσωπο. Θα τις πάω γιαούρτι. Όχι. Αλλά θα τις πας ένα φαγκρί να σου κάνει μια σούπα. Μούρια! Μα τι λέτε ρε Τρίφωνα, για ραβό να πάω. Δεν πάω για παρηγοριά. Αν σε ξέρω τι θα της πάω. Τι. Να μην μου πεις τίποτα, ξέρω. Τι να πεις ρε, τι να πεις ρε. Τι να λες ρε. Όχι, να αφήνουμε να λες εσύ όλη την ώρα. Σταματήσε μια. Ακόμα καλή μαμά. Όλα είναι έτοιμα. Μην κάνεις έτσι βρε παιδάκι μου. Με έχεις τρελάνει από το πρωί. Ούτε φαΐ κατάλαβα ούτε τίποτα. Σαν είναι η ώρα την άρθρα, μην ανησυχείς. Για μένα σήμερα είναι μεγάλη μέρα, μητέρα. Νάτος! Καλώς τον. Γεια σου. Πέρασε. Να περάσω. Τι είναι αυτά που έφερε? Δεν είναι τίποτα. Ένα δωράκι για σένα και ένα για τη μητέρα σου, την καλή κυρία. Ευχαριστώ πολύ. Πού να το βολέψω. Με συγχωρείτε, αλλά δεν είμαι επαγγελματίας γαμπρός. Δεν πειράζει, έρχομαι μια άλλη φορά. Και πάλι με συγχωρείτε, βρίσκομαι σε κατάσταση πλήρου συνηθίσεως. Δεν πειράζει. Κάτσε, Θανασάκη μου, ηρέμησε. Μα τι να κάτσω, εγώ δεν είμαι γαμπρός. Εγώ είμαι σεισμός. Όλα σας τα ρίξα. Αυτό δείχνει πόσο πολύ αγαπάς την καθημερινή μου. Ναι, σωστά. Η αγάπη γκρεμίζει πύργους και παλάτια. Κυρία μου, τώρα που ξαναβρήκα την ψυχραιμία μου, θα σας τα πω ήρεμα και σταράτα πριν με ξαναπιάσει. Λοιπόν, ακούστε, όπως θα έχετε πληροφορηθεί, η Κατερίνα και εγώ λόγω συγγενούς αποστάσεως, μια πόρτα είμαστε. Αποφασίσαμε και αγαπηθεί. Τώρα φεύγω. Κάτσε, ξέρω, αγαπάς την καθημερινή μου και μου ζητάς το χέρι. Μπράβο, αυτό είναι. Εξηγούμεθα, δεν ζητάω το χέρι της, ολόκληρη σας τη ζητάω. Δόξα τω Θεώ, εύκολο ήτανε.